για την έξαρση της νόσου της Σιλαράς που εξαπλώνεται όλο και πιο πολύ και για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε να μην εξελιχθεί σε επιδημία, μίλησε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, Ντίνος Γιαννακόπουλος. Βρισκόμαστε και στην Ελλάδα μπροστά σε μια μεγάλη έξαρση της Σιλαράς, αν όχι επιδημία. Αυτό θα χαρακτηριστεί από το ΚΕΛΠΝΟ. Έχουν δοθεί οδηγίες και από το Υπουργείο Υγείας, αλλά και με δελτία τύπου και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, αλλά και ο δικός μας Ιατρικός Σύλλογος. Πρέπει να γίνουν μαζικοί εμβολιασμοί στα ανεμβολία στα παιδιά, αφενός. Αφετέρου δε, να εμβολιαστούν όλα τα καινούργια βρέφη, αντί για τον 14ο, 15ο μήνα, τον 12ο, και η δεύτερη δόση, αντί για τα 4 με 6 χρόνια, όπως προβλέπονταν από το πρόγραμμα εθνικού εμβολιασμού, να γίνει 3 μήνες ή ακόμα και ένα μήνα μετά την πρώτη δόση. Η Λαρά είναι μια επικίνδυνη αρρώστια, έχει επιπλοκές βαριές, οι κυριότερες είναι οι δυο, είναι η μεθυλαρική εγκεφαλίτιδα, είναι επίσης η πνευμονία από η Λαρά, οι οποίες είναι και θανατηφόρες, αν όχι να αφήσουν βαριά υπολείμματα στα παιδιά. Άρα λοιπόν, οι γεννηθέντες μετά το 1970 θα πρέπει να εμβολιαστούν με δύο δόσεις. Θα πρέπει να κλείσουν τα αυτιά τους στις ειρήνες του αντιβολιαστικού κινήματος. Το εμβόλιο είναι ασφαλές. Έχουν γίνει εκατομμύρια δόσεις σε όλο τον κόσμο. Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένας ενδιασμός. Εμβόλια υπάρχουν προς το παρόν. Η πολιτεία να φροντίσει για την επάρκεια, γιατί σίγουρα θα υπάρξει αυξημένη ζήτηση. Και από εκεί και μετά θα μπορέσουμε έτσι να προφυλάξουμε τον πληθυσμό μας.